καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ και προσωπικά και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν την διοργάνωση. Και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που βρίσκομαι σε αυτό το νησί και σε αυτή τη διοργάνωση, όπου μπορεί φέτος να γίνεται η δεύτερη χρονιά αυτό το Διεθνές Conference. Είμαι σίγουρος ότι τα δείγματα γραφής και του πρώτου αλλά και του δεύτερου που θα κλείσουν τις εργασίες αύριο το απόγευμα, θα είναι τόσο πετυχημένα και θα υπάρχει πολύ μέλλον για το θέμα το οποίο αγγίζεται. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε εδώ, σε αυτή την όμορφη γωνιά των Κυκλάδων, σε αυτή την όμορφη γωνιά της πατρίδος μας, σε αυτήν την όμορφη γωνιά όλου του κόσμου. Διότι η Σαντορίνη, όπως και πολλά άλλα μέρη της χώρας μας, έχουν αναπτύξει, έχουν προωθήσει το τουριστικό μας προϊόν, το οποίο είναι καθοριστικό και σε μεγάλο βαθμό συμβάλλει στο εθνικό μας προϊόν και στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η αγορά πολυτελούς ταξιδιού αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενα τμήματα της παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας και αποφέρει σημαντικά κέρδη. Αλλά όταν λέμε κέρδη, εννοούμε και κέρδη και στην κοινωνία. Και αν θέλετε, σε αυτό το κομμάτι εγώ θα ήθελα να εστιάσω σήμερα την μικρή τοποθέτησή μου, διότι κερδισμό, παύλα τοποθέτηση θα ήθελα έτσι να... Η Ελλάδα παρουσιάζει μια δυναμική αύξηση σε πολυτελή καταλήμματα κατά τελευταία έτη και οι προοπτικές για την ανάπτυξη πολυτελού τουρισμού είναι πολύ θετικές. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω, κύριε συνάδελφε, κύριε Τριαντόπουλε, και εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και λόγω της αρμοδιότητας που έχω, να έχω την αρμοδιότητά μου τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας. Και να πω ότι οι δήμοι της χώρας μας καλούνται λοιπόν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του τουρισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του θεσμικού του ρόλου στην εποπτεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία χρηματοδότησης στους δήμους, ώστε να διαμορφώσουν τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδομές για την προσέλκυση ταξιδιωτών κάθε κατηγορίας. Και χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ στη Σαντορίνη, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα και τα επόμενα χρόνια έχουν προγραμματιστεί να γίνουν πολλά ακόμα βήματα όσον αφορά τις υποδομές, προκειμένου το προϊόν μας να αυξηθεί και να είναι πιο, να συμβάλλει περισσότερο στην ελληνική οικονομία. Όμως θα μου επιτρέψετε να πάω και σε μία άλλη παράγραφο και να πω ότι η ανάπτυξη του τουρισμού συμβάλλει καθοριστικά και στην ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής. Και το λέω αυτό, μπορεί κάποιοι φίλοι ξενοδόχοι που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα να δυσανασχετούν, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι το τέλος ανθεκτικότητας έχει συμβάλει καθοριστικά στην άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Άρα, η ανάπτυξη του τουρισμού σε κάθε γωνιά της χώρας μας και πολύ περισσότερο ο τουρισμός πολυτελείας συμβάλλει σημαντικά ώστε η πατρίδα μας να μπορέσει να ασκήσει κοινωνική πολιτική, αλλά και να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες της σύγχρονης κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη του κόσμου. Ξέρετε πολύ καλά ότι το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση αντικατέστησε το φόρο διαμονής και επιβάλλεται υπέρ του δημοσίου από την 1η Ιανουαρίου του 2024 να ημερήσια χρήση και αναδωμάτιο διαμέρισμα. Θέλω να σας πω μόνο ότι τα έσοδα αυτά για το έτος 2023 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 148 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το έτος 2024 και μέχρι τον Αύγουστο, δηλαδή ακόμα δεν έχουμε μετρήσει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, το ποσό αυτό έχει φτάσει τα 186 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση της τάξης των 38 εκατομμυρίων ευρώ. Και ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι κομμάτι μεγάλο αυτών των συγκεκριμένων εσόδων θα επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, ένα από τα αποτελέσματα
της αύξησης του τουριστικού μας προϊόντος. Είναι σημαντικό λοιπόν οι κοινωνίες μας να οργανωθούν καλύτερα, να στηρίξουμε όλοι μαζί τις υποδομές απέναντι σε ένα βάρος το οποίο έρχεται κάθε καλοκαίρι. Και θέλω στο σημείο αυτό να συγχαρώ προσωπικά και τον Δήμαρχο Σαντορίνης, τον Δήμαρχο Θήρας, τη Δημοτική Αρχή, τον Αντιπεριφερειάρχη, την Περιφέρεια, που πραγματικά δίνουν ένα μεγάλο αγώνα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που προκύπτουν από την αύξηση των, τουριστών στην περιοχή. Θέλω να σας πω επίσης, ότι μιας και βρισκόμαστε στη Σαντορίνη, θα μου επιτρέψετε, ότι για το 2023 είχε καταρριμηθεί από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους ποσό ύψους 2.365.000, ενώ για το έτος 2024 είχε προγραμματιστεί κατανομή περίπου 2.947.000 για τη Σαντορίνη. Δηλαδή έχουμε μία αύξηση από το 2023 προς το 2024 χρηματοδότησης της κυβέρνησης προς το Δήμο Θήρας που ξεπερνά το 24,5%. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι μετά από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετη χρηματοδότηση θα δουν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Και αυτό γιατί? Για να ενισχύσουμε τη ρευστότητά τους. Και αυτό γιατί? Για να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές. Όμως, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά και σε βάθος χρόνου το τουριστικό προϊόν, πρέπει κράτος και ιδιωτική πρωτοβουλία να βρίσκονται σε έναν μεγάλο και ανοιχτό διάλογο και έναν ουσιαστικό διάλογο, όχι επικοινωνιακό διάλογο. Και οργανώσεις σαν διοργανώσεις, σαν τη σημερινή, και σας εύχομαι να κάνετε πολλές διοργανώσεις, όχι μόνο στη Σαντορίνη, σε πολλές άλλες περιοχές. Σε άλλα μέρη, να έχουμε αναπτύξει διοργανώσεις στην ελληνική επικράτεια, τις δυνατότητές μας. Σαν τη σημερινή. Δεν θα είναι σαν τη Σαντορίνη μας όμως ποτέ. Είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Διοργανώσεις σαν τη σημερινή όμως, θέλω να σας πω ότι συμβάλλουν. Διότι θέλω να σας συγχαρώ και προσωπικά, διότι έχετε ομιλητές που γνωρίζουν καλά το αντικείμενό τους. Έχετε ομιλητές που θα καταθέσουν απόψεις που για όλους εμάς θα είναι χρήσιμες. Και θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ και θα βρίσκομαι εδώ για να παρακολουθήσω τις εργασίες του conference αυτού καθ' όλη τη διάρκεια. Επίσης, θέλω να σας πω ότι για τα επόμενα χρόνια, γιατί εδώ είμαστε για να σχεδιάσουμε για το μέλλον, ήδη ο Δήμος Θήρας έχει μία σειρά έργων να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα. Και το Υπουργείο Εσωτερικών συνεργάζεται στενά. Και σε λίγο θα έχουμε και συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή του Δήμου για να δούμε θέματα που απασχολούν. Όμως, η δική σας άποψη, η άποψη των ανθρώπων που συμβάλλουν, των εργαζομένων στον τουρισμό, των εργοδοτών, των επισκεπτών, είναι για εμάς σημαντική. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια στις εργασίες. Υπουργέ μου, ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Να πω εδώ, να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό με αφορμή αυτά που είπατε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε, έχω μάθει στη ζωή μου να αποδεικνύουμε εκ του αποτελέσματος ό,τι και να λέμε. Έχουμε δείξει λοιπόν και έχουμε αποφασίσει στην πορεία να απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση, στην οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Να δείχνουμε την διάθεσή μας και μετά, αν θεωρούν οι ίδιοι ότι πρέπει να το αγκαλιάσουν, πραγματικά να το αγκαλιάζουν. Έχω δει λοιπόν και στην Σαντορίνη και γενικότερα στη χώρα μας, σε ό,τι και να κάνουμε. Θα σας δώσω και μικρόφωνο. Ελάτε τώρα, θα κάνουμε συνέντευξη. Το κάνουμε αλλιώς. Είναι η δημοσιογραφική ιδιότητα που βγαίνει από μέσα μου, δεν γίνεται διαφορετικά. Ελάτε. Η πρώτη μου συνέντευξη σήμερα ήταν στις 7 παρά 20. 6 με 8 κάνω εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο, μην ανησυχείτε, είμαι οργανωμένη και προπονημένη. Έχω δει λοιπόν ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει πραγματικά ισχυρά το να διορθωθούν τα οποιαδήποτε κακό κείμενα. Πρώτον, για το δικό της το ίδιο καλό, φυσικά, αλλά και για τη χώρα μας. Νομίζω λοιπόν ότι αν ακούσει και η όποια κυβέρνηση ή η κυβερνητική πλευρά, εν προκειμένου, ξέρω ότι υπάρχει απόλυτα θετική διάθεση να βελτιωθούν τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε και από κοινού. Έχω δει λοιπόν ότι είναι διατεθειμένη
και οικονομικά να στηρίξουν και τα πάντα. Αρκεί να μην θεωρούν ότι τελικά δεν ολοκληρώνεται το έργο αυτό το οποίο προσπαθούν. Έχω ήδη εδώ 10 επιχειρηματίες, οι οποίοι, τον κύριο Ηλιόπουλο πρώτα απ' όλα, οι οποίοι είναι μπροστάριδες στα πάντα σχετικά σε αυτά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και η τοπική αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει. Το ένα χέρι είναι βιτάλο, δήμαρχέ μου. Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Είχα την ευκαιρία, δήμαρχε, με τον κύριο Ηλιόπουλο και με μια πάρα πολύ ωραία παρέα να συζητήσουμε αναλυτικά για θέματα που αφορούν τη Σαντορίνη. Είμαστε εδώ στη Σαντορίνη και είμαστε σε ένα χώρο που πραγματικά πιστοποιεί την επιτυχία της ανάπτυξης του τουρισμού, της εξωστρέφειας του τουριστικού μας προϊόντος προς το εξωτερικό. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαία και φαντάζομαι δεν επιλέξα τυχαία τη Σαντορίνη. Όχι, βέβαια, για να είμαστε φυσικά εδώ. Άρα λοιπόν ταυτόχρονα με την παρουσία μας σήμερα εδώ επιβραβεύουμε τις προσπάθειες όλων. Σωστό. Όσων έχουν επενδύσει και όσων έχουν δουλέψει και όσων έχουν εργαστεί σκληρά για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σε αυτόν τον τόπο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε και το μέλλον. Τι μας έχει δείξει η τελευταία πενταετία? Ότι έχουμε μία αύξηση, επειδή βλέπω και πολλούς νέους ανθρώπους σε αυτή την αίθουσα και χαίρομαι, έχουμε μία αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 500.000 και σήμερα, αντί να μιλάμε για ανεργία που μιλούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ευτυχώς, μιλάμε για μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας και είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά του λόφου να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι η εξέβρεση εργατικού δυναμικού. Και αυτό είναι, θεωρώ εγώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και επιτρέψτε μου και λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου ως Υφυπουργός Εργασίας. Όμως, εδώ χρειάζεται μια συστηματική προσπάθεια. Τοπική αυτοδιοίκηση, ΔΥΠΑ, Υπουργεία, επιχειρηματικός κόσμος. Βεβαίως. Καλές πρακτικές επιχειρηματικές. Σωματεία εργαζομένων και να δούμε. Σωστά. Προτάσεις υπάρχουν. Σωστά. Χθες κατεβάσαμε αρκετές προτάσεις, είπαμε πολλά θέματα. Πολλά από αυτά έχουν γίνει και πετυχημένα. Για παράδειγμα, φέραμε διατάξεις. Καταρχάς, η κυβέρνηση έχει μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και στον προγραμματισμό και για τα επόμενα χρόνια είναι και υπεραιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Κατά δεύτερον, ξέρετε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στο να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα και όσον αφορά τα θέματα της φορολογίας. Κατά τρίτον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ, έχει κάνει πολλά βήματα και έχει φύγει μπροστά στο να μπορέσουμε να έρθουμε και να παντρέψουμε, να συντεριάξουμε την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας. Και εδώ θα μπορούσαμε με τη ΔΥΠΑ να οργανώσουμε και συγκεκριμένες δράσεις στο να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Άκουσα κάτι το οποίο με ανησύχησε. Μου είπανε κάποιοι που ασχολούνται με το κομμάτι της εργασίας ότι λείπουν στη χώρα μας χιλιάδες, προσέξτε, ένα κλάδο, χιλιάδες μάγειρες. Ξέρετε, εγώ ανησύχησα επειδή ανησύχησα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει εδώ να γίνει και μια κλαδική ανάλυση και να κάνουμε και μία αναθεώρηση των ειδικοτήτων του τουρισμού και πώς πρέπει να εξυγχρονίσουμε όλο το πλαίσιο. Και χαίρομαι, κύριε Πρέσβη, που βρίσκεστε μαζί μας και παρακολουθείτε αυτήν την νέα το όμορφο. Με αφορμή, τώρα θα σας διακόψω, γιατί έχει έρθει μόνο για μας και σε λίγο χάνει ένα αεροπλάνο. Όχι, θα τον προσκαλέσουμε λοιπόν στο βήμα. Δεν θα επιτρέψουμε βήμα να χάσετε το αεροπλάνο. Όπως και τον καλό μου συνάδελφο, τον βουλευτή Κυκλάδων, τον κύριο Καφούρο, που κάνει μία, προσέξτε, που είναι άνθρωπος που έχει μέσα από την αγορά. Πραγματικά. Μέσα από την αγορά, μέσα από την ανάδειξη των θηραϊκών προϊόντων, την ανάπτυξη της θηραϊκής οικονομίας και των κυκλαδικής οικονομίας και που πραγματικά δίνει ένα μεγάλο αγώνα μέσα και έξω από τη Βουλή. Δεν έχει αφήσει Υπουργείο για Υπουργείο.
Δήμαρχε, τα ξέρεις πολύ καλά γιατί πολλές πάτε και παρέα σας έχω δει. Τι προτείνω λοιπόν, να πω τι προτείνω. Και εδώ σταματάω για να προλάβει ο πρέσβης. Μπορούμε να την κάνουμε την κουβέντα ξανά σήμερα γιατί έχουμε και δεύτερη συνέχεια. Θα είμαι εδώ και το απόγευμα. Έχουμε να τα αναπτύξουμε πολύ το θέμα. Θα είμαι εδώ και το απόγευμα για να πω και περισσότερο. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε θερμά. Τον κύριο Τριαντόπουλο, εγώ είπα για το κολυμπρί. Τι άλλο να πω, η σειρά σας τώρα για την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, Υπουργέ μου. Ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα μάλλον, ακόμα είναι νωρίς. Αν και κύριε Σπανάκη, εμείς ξυπνήσαμε νωρίς. Έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις. Κύριε συνάδελφε, κύριε Καφούρο, πρόσωποι των αυτοδιοικητικών αρχών, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά να αναλύσουμε μία σειρά από ζητήματα μαζί σας και ειδικά σε ένα κοινό το οποίο είναι γεμάτο ανθρώπους όπου θα κληθούν την επόμενη περίοδο να τα υλοποιήσουν όλα αυτά με νέους από τις σπουδές του τουρισμού όπου θα κληθούν να υλοποιήσουν μία σειρά από πράγματα αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις τόσο της τουριστικής βιομηχανίας, όσο όμως και τα νέα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η κλιματική κρίση. Και κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η κλιματική κρίση είναι η νέα δυσμενής πραγματικότητα. Όλα αυτά τα οποία παλαιότερα θεωρούσαμε ότι συμβαίνουν μόνο στις ταινίες του Hollywood, τα βλέπουμε μπροστά μας. Όπως γνωρίζετε, είμαι Θεσσαλός. Και μάλιστα δεν είμαι ο μόνος Θεσσαλός εδώ. Είναι και ο κύριος Δράγνης, είναι και ο κύριος Ζαμπούκας, κάπου τον είδα. Όπου... είσαι πίσω. Ωραία. Τρεις Θεσσαλοί και ο κύριος Γκουζούρης είναι ημι Θεσσαλός τέσσερις. Γιατί διαχειρίζεται το κομμάτι των υδάτων μετά τις πλημμύρες. Οπότε, εκεί λοιπόν το νερό έφτασε τα 6 μέτρα, ίσως και παραπάνω, του πλημμυρικού φαινομένου Ντάνιελ. Τότε, μέχρι τότε, το βλέπαμε σε προσωμιωτές, το βλέπαμε σε ταινίες του Hollywood, πώς μπορεί να πλημμυρίσει μία περιοχή. Δεν θεωρούσαμε ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, τουλάχιστον στις μέρες μας. Προχτές βλέπαμε τους προσωμιωτές για τον κυκλώνα στην Φλόριντα. Αντίστοιχα δεδομένα. Αυτά λοιπόν που κάποτε τα βλέπαμε και θεωρούσαμε ότι είναι πολύ μακρινά για μας και δεν θα μας αγγίξουν, οπότε ας μην κάνουμε την ανακύκλωση που πρέπει, ας μην τηρήσουμε τους κανόνες που πρέπει, ας πετάξουμε το σκουπίδι μας εδώ, ας ξυριστούμε με ανοιχτή τη βρύση, ας αφήσουμε τα πάντα, όλη τη σπατάλη ενέργειας που κάναμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτά λοιπόν, τα πιο μικρά από αυτά που ένα κολυμπρί θα μπορούσε να κάνει, μέχρι τα πιο μεγάλα, τα αφήναμε στην άκρη γιατί δεν θα ερχόταν ποτέ αυτό το πλήρωμα της κλιματικής κρίσης. Τη λέγαμε αλλαγή, τώρα όμως είναι η κρίση, είναι μπροστά μας. Τα φαινόμενα της, τα δυσμενή φαινόμενά της, τα βιώνουμε καθημερινά. Και η Ελλάδα δυστυχώς είναι στο hot spot αυτής της κλιματικής κρίσης, αυτής της μεγάλης αλλαγής δεδομένων. Γιατί είναι στη Μεσόγειο. Αν είδατε, οι προσωμιωτές δείχνανε ότι θα φτάσει στο νερό τα 4 μέτρα, τα 3 μέτρα στη Φλόριντα. Στη Θεσσαλία ήταν στα 6 και στα 7 σε ορισμένες περιοχές. Άρα είμαστε εδώ, η χώρα μας, στον πυρήνα αυτών των νέων δυσμενών δεδομένων και είμαστε βέβαια και η χώρα η οποία κινείται προς το βαρός. Αγαπητές συνάδελφε Βασίλη Σπανάκη, η κυβέρνηση έχει θέσει τον πύχη ψηλά στην επίτευξη των πράσινων στόχων από την πρώτη στιγμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μετριάσουμε στο βαθμό που μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί τη δυναμική που συντελεί σε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις. Αυτά τα νέα δεδομένα επηρεάζουν τους πάντες. Επηρεάζουν τον τουρισμό, επηρεάζουν την πολιτική προστασία. Όταν αναλάβαμε το 2019, η πολιτική προστασία ήταν μια ξεχασμένη γενική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών τότε, που πλέον είναι ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την πρόληψη, την ανθεκτικότητα των έργων. Δημιουργούμε έργα που πλέον δεν θα πρέπει να βασίζονται στα δεδομένα τα τρέχοντα, αλλά να έχουν ορίζοντα ανθεκτικότητα στα επόμενα που θα έρθουν μπροστά μας και θα βιώσουμε. Και φυσικά την κρατική αρρωγή. Δεν υπήρχε κρατική αρρωγή παλαιότερα, δηλαδή δεν υπήρχε ανάγκη του κράτους να έρθει να καλύψει σε τέτοια μεγάλη έκταση ζημιές, αποζημιώσεις, αποκαταστάσεις. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν γιατί είναι οι ανάγκες των καιρών.
Εδώ λοιπόν η κρατική αρρωγή που είναι το χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειρίζομαι στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεων αυτής αφορά τη στήριξη και την αποκατάσταση σε ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, υποδομές μετά από φυσικές καταστροφές. Και δράζεται σε μια νέα φιλοσοφία η οποία θέλει όσο πιο γρήγορα γίνεται η αρρωγή του κράτους να πηγαίνει σε αυτόν που τη δικαιούται. Όχι λεφτά από το ελικόπτερο, είναι πεπερασμένη. Οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας, παρένθεση, κυρίως είναι εθνικοί πόροι. Αν δεν ήταν ο Πρωθυπουργός να πάει να διεκδικήσει 2,2 δισεκατομμύρια για τον Ντάνιελ, θα παίρναμε ελάχιστα από την Ευρώπη για τον Ιαννό, μια άλλη θεομηνία που έπληξε την περιοχή μας, για να φέρουμε στη Θεσσαλία. Από τα 750 εκατομμύρια δημοσιονομικής επίπτωσης, λάβαμε μόλις 22 από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στόχος μας είναι η αρρωγή του κράτους να φτάνει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε αυτόν που τη δικαιούται. Στο πλαίσιο λοιπόν της κλιματικής κρίσης, υπήρχαν στιγμές φυσικών καταστροφών που αναπτύξαμε στενότατη συνεργασία με τον τουριστικό κλάδο. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύξαμε σε δύσκολες στιγμές, σε πολύ δύσκολες στιγμές, όπως στη Ρόδο το 2023, όπου εκεί ο κρατικός μηχανισμός σε συνεργασία με όλους. Και κυρίως με την περιφέρεια, με το Νοτίο Αιγαίο και τον Περιφερειάρχη, με όλους, με το Δήμο, κατάφερε να πετύχει την εκένωση με ασφάλεια περισσότερων από 2.000 επισκεπτών. Με φοβερή συνεργασία όλων, ήμουν εκεί για αρκετές μέρες. Και όταν αναφέρομαι σε όλους, πέραν από το κράτος, την περιφέρεια, το Δήμο, το στρατό, την αστυνομία, το λιμενικό, την πυροσβεστική, όλα τα στοιχεία της πολιτικής προστασίας. Ήταν οι παράγοντες του τουρισμού, ήταν οι άνθρωποι του τουρισμού, ήταν οι συνεργάτες των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι ήταν στο πεδίο και συνεργαζόντουσαν στενά με τους επισκέπτες. Ήμασταν σε διάφορα χωριά, σε διάφορα ξενοδοχεία, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου και εκεί στελέχη νέα, όπως εσείς εδώ, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση. Μια κατάσταση που ήθελε να μεταφερθούν με ασφάλεια 20-22 μέχρι 25.000 επισκέπτες σε ασφαλείς τοποθεσίες, σε άλλα ξενοδοχεία, να οδηγηθούν στο αεροδρόμιο, πολύ καλή συνεργασία με τη Fraport, έτσι ώστε να γίνει όλο αυτό σε μια φυσική καταστροφή που ήταν σε εξέλιξη, με ασφάλεια. Και φυσικά, κομβικός παράγοντας που συνετέλεσε στο αποτέλεσμα αυτό, στο οποίο δεν άφησε πολλές επιβαρύνσεις στο νησί, ήταν οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της Ρόδου. Ήταν οι κάτοικοι της Ρόδου οι οποίοι ανέπτυξαν ένα δίκτυο φιλοξενίας στους επισκέπτες, διαθέτοντας τα σπίτια τους, τις υποδομές του Δήμου, καθημερινά μαζί, με προϊόντα, με βοήθεια, με στήριξη, επαγγελματίες στα παιδιά του νησιού, καλύπτοντας όλον τον χρόνο που υπήρχε διαθέσιμος δίπλα. Ήταν μια, όχι, δεν θα πω συγκινητική, ήταν μια υπεραποτελεσματική προσπάθεια με απόλυτο συντονισμό. Άρα, θέλω να σταθώ από τη μία πλευρά στους ανθρώπους του τουρισμού που διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, συνεργαζόμενοι με την πολιτεία, την περιφέρεια, το Δήμο και όλα τα συστατικά της πολιτικής προστασίας, αλλά και να σταθούμε στο μεγάλο κύμα φιλοξενίας από τους επαγγελματίες και τους κατοίκους της Ρόδου. Ήταν αυτό το πρωτοφανές, ήταν κάτι πρωτοφανές που έδωσε ιδιαίτερη δυναμική σε μια μεγάλη προσπάθεια διαχείρισης μιας φυσικής καταστροφής και συνέβαλε καθοριστικά στη φήμη του νησιού. Έγινε το συγκριτικό πλεονέκτημα. Αν κάποιος έβλεπε τα social media της περίοδου ή τη συνεντεύξη των επισκεπτών, θα έβλεπε ποια ήταν η ανταπόκριση επισκεπτών που έφευγαν από μια περιοχή που επλήγε από μια φυσική καταστροφή και ποια ήταν η εικόνα τους για το νησί. Έδωσε προστιθέμενη αξία η διαχείριση αυτή και η Ρόδος συνέχισε να πορεύεται στον δρόμο της τουριστικής ανάπτυξης όλων των προηγούμενων ετών. Συνέχισε με την ενεργοποίηση φυσικά και των σχημάτων στήριξης από το Ρόδος Week μέχρι το πλαίσιο των ευρύτερων μέτρων της κρατικής αρρωγής. Η συνεργασία βέβαια με τον τουριστικό κλάδο δεν είναι μόνο σε τέτοιες στιγμές, είναι συνεχής. Και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας είναι και η πλατφόρμα, η ψηφιακή πλατφόρμα της προσωρινής φιλοξενίας που έχουμε μετά από μια φυσική καταστροφή, μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε, κυρία Αντιπρόεδρε, με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ήταν η ιδέα
του Προέδρου, που ήρθε ένα πρωί και λέει: συνεργαζόμαστε τόσες φορές σε δύσκολες στιγμές, να φτιάξουμε κάτι δομημένο και ψηφιακό, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, ενεργοποιώντας την διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων κάθε περιοχής που χτυπιέται από μια φυσική καταστροφή. Έτσι, με εύκολο τρόπο, οι πολίτες απευθύνονται, τα ξενοδοχεία ανταποκρίνονται και υπάρχει μια κατανομή κλινών και αναγκών. Το ενεργοποιήσαμε το καλοκαίρι στις πυρκαγιές της Αττικής. Μέσα λοιπόν από αυτή την πλατφόρμα προσωρινής διαμονής φιλοξενήθηκαν 649 πολίτες σε ξενοδοχεία της Αττικής, στην πυρκαγιά της Αττικής, τον Αύγουστο του 2024, χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Με τις ιδιαιτερότητες, είχε ζώα, δεν είχε ζώα, σε ποιες περιοχές θέλανε, όλα αρμονικά. Με ανθρώπους του Υπουργείου Τουρισμού, του Επιμελητηρίου, στις δομές της πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών. Η συνεργασία μας με τον τουριστικό κλάδο είναι δεδομένη και θα συνεχιστεί όλη την περίοδο που έχουμε μπροστά μας στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης. Συνεργασία προληπτικά, όπως εδώ στη Σαντορίνη, σε καθοριστική συνεργασία που έχουμε με τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό και για τη στάση που έχει τηρήσει σε όχι εύκολα ζητήματα που διαχειριζόμαστε από κοινού, το Υπουργείο και ο Δήμος. Συνεργασία στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης μιας φυσικής καταστροφής, όπως σας ανέφερα, και συνεργασία στο πλαίσιο της στήριξης μετά από μια φυσική καταστροφή, στο πλαίσιο δηλαδή της κρατικής αρρωγής. Μόνο μέσα από τη συνεργασία όλων μας θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπουργέ μου, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, γιατί κλείνει ουσιαστικά με την ομιλία του Υπουργού το κομμάτι των πρώτων χαιρετισμών των εκλεκτών προσκεκλημένων. Μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.